Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι γνωρίζεις ένα πολύ ωραίο και αυτό που λέγεται Παπάς, ή αλλιώς Τρίκαρντ Μούντι. Λοιπόν, συνήθως παίζεται με δύο φύλλα όμοιου χρώματος, εγώ έχω δύο μαύρα, και με ένα διαφορετικού, εγώ έχω ένα κόκκινο, εντάξει. Παίξουμε λίγο. Λοιπόν, οπότε έχω το 3 μπαστούνι, τον άσο καρό και το 2 μπαστούνι, οκ. Okay. Ξέρεις, αυτό που κάνουν πολλοί παπατζίδες είναι ότι ανακατεύουν έτσι τα φύλλα γρήγορα για να σε μπερδέψουν κτλ. Θα το κάνω και εγώ, θα σου δώσω βέβαια μια ευκαιρία να καταλάβεις που είναι. Αλλά είναι και το νόημα του παιχνιδιού να γίνει γρήγορα. Οπότε θα το κάνω και εγώ αρκετά γρήγορα. Θέλω να το παρακολουθήσεις, εντάξει. Είσαι έτοιμη, με το 3 θα ξεκινήσουμε. Ναι. 1, 2, 3. Άμα το κάνω πολύ γρήγορα, πες μου. Πού θα έλεγες ότι είναι ο άσος? Αριστερά. Εδώ το διαλέγουν όλοι αυτή τη θέση, αλλά δυστυχώς είναι το 3. Τον άσο τον έχω στο κέντρο. Λοιπόν, να το επαναλάβουμε. Άλλη μια ευκαιρία. Εντάξει. Συμφωνείς? Λοιπόν. Έτοιμη. Ένα, δύο, τρία. Να ανακατέψω και λίγο έτσι για να σε μπερδέψω. Πού θα έλεγες ότι είναι ο άσος? Στη μέση. Στη μέση τη διαλέγουν όλοι, όντως, αλλά στη μέση έχω το 3. Πάω είναι στην άκρη. Λοιπόν, κοίτα, επειδή δεν σε βλέπω να κερδίζεις, θα κάνω μια παραχώρηση, ρε παιδί μου. Θα κάνω κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά. Θα παίξουμε two card Monty, ουσιαστικά. Θα αφαιρέσουμε ένα από τα φύλλα που χάνει. Θα αφήσω το 3 έξω και θα παίξουμε μόνο με το 2 και τον άσο, εντάξει. Δηλαδή, άμα τα πάρω τα φύλλα στα χέρια μου έτσι και κάνω μερικά περίεργα ψαρωτικά ανακατέματα, που θα έλεγες ότι είναι ο άσος? Αριστερά. Λυπάμαι, αλλά χάσατε. Ο άσος είναι το μόνο φύλλο που είχα βγάλει έξω.